motion. Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας από τη Σνάνερντεμ Αρίνα. Η πιο μεγάλη ώρα για τον Ολυμπιακό της νέας εποχής έφτασε. Η ομάδα του Πειραιά, καθοδηγούμενη από τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, βρίσκεται μπροστά στην απόλυτη πρόκληση και ταυτοχρόνως αναζητά την απόλυτη υπέρβαση. Κόντρα στην Τζέσκα Μόσχας, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, θα παλέψει με όσες δυνάμεις έχει για να σηκώσει το άγιο δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Πέμπτος τελικός για τον Ολυμπιακό, 12ος τελικός για την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Ένα ευρωπαϊκό για τους Ερυθρόλευκους, 6 για τη Ρωσική Αρκούδα. Ο Ολυμπιακός σέβεται την αποψινή μεγάλη αντίπαλό του, αλλά δεν την φοβάται. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς φρόντισε για την αποσυμπίεση των παικτών του το πρωί και βρήκε φρικ ανάλογα με εκείνα της δρόμης. Εδώ το πρόγραμμα είχε βαρκάδα στο Βόσφορο, όμως όλα αυτά είναι παιχνίδια μυαλού. Αποτελούν μέρος της ψυχολογικής προετοιμασίας των ομάδων εν ώψη τέτοιων αγώνων. Τώρα είμαστε λίγο πριν από το τζάμπολ. Τώρα αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι. Μείνετε μαζί μας για να το απολαύσετε και θυμηθείτε. Εάν νικήσει απόψε ο Ολυμπιακός, δεν θα γραφτεί απλώς ο ιδανικός επίλογος μιας πολύ ωραίας μπασκετικής ιστορίας, αλλά θα μιλήσουμε για την ομάδα θαύμα, το αριστούργημα του Ίβκοβιτς, που ήρθε από το πουθενά για να κερδίσει τους πάντες και τα πάντα. Διότι μπορεί στο μπάσκετ 9 στις 10 φορές να κερδίζει ο καλύτερος, όμως εκείνο που εξιτάρει είναι η έκπληξη, το απρόβλεπτο, η υπέρβαση, η κατάθεση ψυχής, η νίκη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Γυρίσαμε στην Σνάνερντεμ Αρίνα. Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Λιμιάτη, όπως τα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού φέτος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Μόλις έγινε η παρουσία της ομάδας του Ολυμπιακού, Χάινς, Άντιτς, Φανούλης, Ντόρτσι, Κέσελ, Παπαδόπουλος, Κετσεβίτσους, Πρίτες, Παπα-Νικολάου, Μάτζαρς, Λούκας και Έισι Λό. Τώρα ξεκινάει η παρουσίαση και για την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Γιώργο, πέρασαμε καλά φέτος. Δεν έχεις αντίρρηση? Το ταξίδι του Ολυμπιακού μπορεί να είχε δυσκολίες, αλλά άξιζε. Μας προσέφερε μοναδικές συγκινήσεις. Ήταν πραγματικά μια πορεία του Ολυμπιακού που κανείς δεν περίμενε, ακόμα και εμείς που παρακολουθήσαμε την αρχή της χρονιάς. Θεωρώ όμως η σοβαρότητα, οι αλλαγές των δύο παιχτών, η δουλειά που έγινε από το προπονητικό team και η προσπάθεια όλων των παιδιών των παιχτών του Ολυμπιακού έφεραν αυτό το αποτέλεσμα και για μένα ανεξάρτητο τη σημερινή έκβαση του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι απόλυτα πετυχημένο όσον αφορά το κομμάτι της Ευρωλίγκας. Και λέγαμε και νωρίτερα στην πρώτη μας σύνδεση ότι εκείνο που εξητάρει τον κόσμο είναι η έκπληξη. Είναι η υπέρβαση που κάνει μια ομάδα. Γιατί το μπάσκετ το ξέρουμε καλά και οι δυο μας, και όσοι παρακολουθούν χρόνια μπάσκετ, 9 στις 10 φορές, για να μην πούμε 10 στις 10, κερδίζει, νικάει ο καλύτερος. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά σίγουρα η μία αναμέτρηση στο ένα παιχνίδι μπορεί να δίνει μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την ομάδα που είναι το outsider. Πολλές φορές μπήκε ο Ολυμπιακός ως outsider και απόψε έτσι μπαίνει. Έτσι μπαίνει 100%. Απέναντι σε μια ομάδα που μετά την μεγάλη αποτυχία της πέρυσι να μην καταφέρει να προκριθεί στο top 16, επένδυσε, δαπάνησε πάρα πολλά λεφτά, έπαιρνε πολύ μεγάλους παίκτες και σίγουρα είναι το μεγάλο φαβορί της σημερινής αναμέτρησης. Και όντως η Φλαβρινόβιτς, Σκάουσκας, Μεχία, Κρίστιτς, Κυριλένκο, Βορόνο, Φορόντσεβιτς, Σβέντ, Καούν, Τριάπα και Γκόρντον. Η δωδεκάδα του Γιώνας Κασλάουσκας, αλλά και του δικού μας Γιάννη Σφαιρόπουλου. 18 νίκες σε 20 αγώνες η ΤΣΕΣΚΑ στη regular season. Έχασε μόνο από τη Γαλατά και την Μπιλμπάο. Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε, Γιώργο, όπως το είπαμε για την ΤΣΕΣΚΑ, ενώ βλέπουμε και την παρουσίαση της πεντάδας του Ολυμπιακού, ότι κανένας δεν θυμάται τον δεύτερο. Ο πρώτος είναι πρώτος, λένε οι Αμερικανοί. Το 2005 λοιπόν λέγαμε για την ΤΣΕΣΚΑ που είχε πριν από το Final Four 21 στις 22 αναμετρήσεις νικήσει και έχασε τον ημιτελικό από την ΤΑΟΥ, ότι ήταν μια πλήρως αποτυχημένη σεζόν. Βέβαια, γιατί ειδικά για την ΤΣΕΣΚΑ φέτος, νομίζω ότι ο τρόπος που δομήθηκε η ομάδα, ενώ εδώ βλέπουμε το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού. Σπανούλης, Μάτζαρης, Κέσελ, Ντόρση και Άντις. Ειδικά για την ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ, όπως είπαμε και πιο πριν, χτίστηκε για να πάρει αυτό το τρόπαιο.
Και σίγουρα κάθε άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη σήμερα για τους Ρώσους θα είναι μια πολύ μεγάλη αποτυχία. Απ' την άλλη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει να χάσει τίποτα. Καθιστά και μόνο το γεγονός της συμμετοχής του στο Final Four και πόσο μάλλον η πρόκρισή του στον τελικό, τεράστια επιτυχία. Και θα έχει να την παραθέσει την ενέργεια, τη διάθεση και όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Μίλος Θεόντοσιτς, και επειδή η ζωή μας κύκλους κάνει, ήταν στον τελικό του Παρισιού με τον Ολυμπιακό, σήμερα επιστρέφει με την Τζέσκα. Ραμούνας Σισκάουσκας, Βίκτορ Κριάπα, έσπασε το σερί του Διαμαντίδη για τους πολυτιμότερους και τον ακολούθησε δύο χρόνια μετά ο Αντρέι Κυριλένκο. Νάτος εδώ το αντίθασο άτι της Τζέσκα και βεβαίως ο Νένατ Κρίστιτς, ο βασικός διεθνής με την εθνική Σερβίας. Αποτέλεσε μήλον της έρηδος για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες το καλοκαίρι. Τελικά πήγε στην Τσέσκα, Τέοντος, Τσισκάουσκας, Κυριλένκο, Κριάπα και Κρίστιτς. Αυτή είναι η διάταξη των παιχτών του Καζλάουσκας στο παρκέ. Και η λογική είναι, Ευαγγέλη, ότι ο Σισκάους, ο Σπανούλης θα πάει πάνω στο Σισκάουσκας. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η ΣΕΚΑ, γιατί κάτι αντίστοιχο και ίσως με ένα παίκτη που είναι πολύ πιο αδύναμος του Σπανούλη, αμυντικά το Γιασκεβίτσιος, το μάτς του ημιτελικού δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΣΕΚΑ. Αντρέα Βατούτιν, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, οι πρόεδροι των δύο ομάδων βραβεύτηκαν από την Ευρωλίγκα πριν από τον απόψινό 25ο ραντεβού της ΣΕΚΑ με τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες δεν είχαν συναντηθεί ξανά σε Final Four, όχι μόνο σε τελικό, αλλά ούτε σε Final Four. Το πλάνο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τους οπαδούς της ΣΕΚΑ Κερκίδας. Το 1995 ο Ολυμπιακός, παρότι προερχόμενος από μία ήττα με μεγάλη διαφορά στο πρώτο παιχνίδι, τελικά πέρασε στα προημή τελικά και εν τέλει στο Final Four από την ΣΕΚΑ. Η Ρωσική Αρκούδα τότε δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Έντι Τζόνσον. Το 97 ο Ολυμπιακός νίκησε δύο φορές τη Ρωσική Αρκούδα νωρίς στη σεζόν για να πάει στη Ρώμη και να πετύχει τον μεγάλο άθλο. Τη νέα δεκαετία η ΤΣΚΑ σε έξι παιχνίδια έχει σάρθρες νίκες επί του Ολυμπιακού για να βρει το μονοπάτι που την οδήγησε σε τρία απανωτά Final Four με τον Τούσαν Ιβκοβιτς στον πάγκο της. Το 2008 με τον Παναγιώτη Γιαννάκη ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει το break στα προημιτελικά, νίκησε στη Μόσχα το πρώτο παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια η ΤΣΚΑ αντέδρασε και πέρασε εκείνη στο Final Four της Μαδρίτης για να πάρει και το τρόπαιο. Και βεβαίως οι δύο ομάδες έρχονται σήμερα να βρεθούν αντιμέτωπες στον μεγάλο τελικό. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, για τον οποίο σας μιλούσαμε και νωρίτερα, οδήγησε την ΤΣΚΑ στα Final Four του 3, του 4 και του 5. Είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε η ομάδα του Πειραιά το τρόπαιο το 97. Ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και το 99 στο Μόναχο και τώρα φέτος οδηγεί τον Ολυμπιακό εδώ στην Κωνσταντινούπολη στον τελικό της Ευρωλίγκας. Και από την άλλη πλευρά ο Γιώνας Καζλάουσκας, που μαζί με τον Γιάννη Σερόπλο δούλεψαν στον Ολυμπιακό πριν από 6 χρόνια. Ο Βασίλης Βανούλης, μέλος της καλύτερης πεντάδας της φετινής Ευρωλίγκας. Ακόμη σε αυτή ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ο Μίλος Θεόντοσιτς ήταν στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Και εδώ βλέπουμε πλάνα από τα παιχνίδια των δύο ομάδων στους προχθεσινούς ημιτελικούς. Ο Σπανούλης, είπαμε, μέλος της καλύτερης φετινής πεντάδας της Ευρωλίγκας. Ο Αντρέι Κυριλένκο, καλύτερος αμυντικός και πολυτιμότερος παίκτης. Λογικά λοιπόν οι κάμερες θα πηγαίνουν μία στο Σπανούλη, μία στον Κυριλένκο. Σίγουρα είναι τα μεγάλα αστέρια αυτής της ομάδος. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Βαγγέλη, από πλευράς τακτικής. Το κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα επιβάλλει το ρυθμό του, τι ρυθμό θα επιλέξει. Νομίζω ότι με δεδομένη την πολύ μεγάλη διαφορά ύψους που υπάρχει στις δύο ομάδες και καθιστά πολύ δύσκολη την αποστολή του Ολυμπιακού στο 5-2-5, που όταν πάει εκεί θα πρέπει να έχει ψηλά ποσοστά ευστοχίας, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσεις στο καλάθι με αυτούς τους ψηλούς που έχει σε κάτω.